Ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Ιδιαίτερα ευχαριστημένος δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Αχινίδης από την συμμετοχή που έφτασε το 96,9% του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του ελληνικού δημοσίου. Σήμερα ολοκληρώθηκε ο τρίτος και τελευταίος διακανονισμός για την ανταλλαγή 135 σειρών ομολόγων αξίας 205 δις ευρώ, κατά την οποία απομειώθηκε η αξία ομολόγων συνολικής ονομαστικής αξίας 199 δις ευρώ. Επίσης, ο Υπουργός Οικονομικών σε συνέντευξή του στην αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν στο μέλλον προσαρμογές στο οικονομικό πρόγραμμα που εφαρμόζει η Ελλάδα με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το κράτος, το πολιτικό σύστημα και τη δημόσια διοίκηση παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο κύριος Βενιζέλος υπογράμμισε την αναγκαιότητα απάντησης με προοπτική στη βαθιά κρίση των θεσμών αλλά και στα φαινόμενα υπόγειας βίας και διάχυτης έντασης που γεννούν αισθήματα ανασφάλειας στους πολίτες. Ο κύριος Βενιζέλος τόνισε ότι το πολιτικό πρόβλημα της χώρας τίνει να μετατραπεί σε πρόβλημα της ίδιας της δημοκρατίας και πρόσθεσε ότι άλλο η κρίση πολιτικής σταθερότητας και η όποια ανυποληψία περιβάλλει το πολιτικό σύστημα και άλλο ο κίνδυνος εκφασισμού της ελληνικής κοινωνίας και ο κίνδυνος εισόδου στη Βουλή οπαδών ή νοσταλγών του νεοναζισμού. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε την ολική αναθεώρηση του συντάγματος, αλλαγές στον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας και δραστική μείωση της κρατικής χρηματοδότησης των κομμάτων. Επίσης πρότεινε μείωση του ορίου ηλικίας του εκλέγεστε, κατάργηση του σταυρού προτίμησης, ριζική αλλαγή του κανονισμού της Βουλής και αλλαγές στις εξεταστικές επιτροπές. Επέριψε ευθύνες στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για την καθυστέρηση των τηλεοπτικών αναμετρήσεων. Ξεκαθάρισε τέλος ότι η κυβέρνηση συνεργασίας θα σχηματιστεί μόνο αν συγκεντρώσουν μαζί ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία πάνω από το 50%. Πρόταση για ενιαίο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού παρουσίασε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας σε συγκέντρωση ανθρώπων του πνεύματος στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Δεσμεύτηκε να εφαρμόσει εθνική πολιτική για τον πολιτισμό και πρόσθεσε ότι εκτός από προγράμματα η χώρα χρειάζεται και όραμα. Επεσήμανε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού θα μετατραπεί σε κυβωτός των καλλιτεχνών. Αύριο ο κύριος Σαμαράς θα παρουσιάσει το υπόλοιπο κυβερνητικό πρόγραμμα ενώ το βράδυ θα μιλήσει στη Σπάρτη. Σε συγκέντρωση στην πλατεία Κεσαριανής θα μιλήσει το απόγευμα η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρίγα. Ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία για το σάπιο πολιτικό σύστημα και τη διαφθορά επέριψε ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης κατά την συνάντησή του με νέους επιστήμονες. Επέλεξα να μπω στην πολιτική τώρα που άλλοι φεύγουν φοβισμένοι μπροστά στην ευθύνη και την οργή, δηλώνει ο Πύρος Δήμας, επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Σε επιστολή του επικαλείται την αίσθηση καθήκοντος στις δύσκολες ώρες που διέρχεται η πατρίδα. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών διέψευσε το δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου ότι ο δημοσιογράφος και υποψήφιος βουλευτής με τους ανεξάρτητους Έλληνες Βασίλης Χίτος έχει έμιστη σχέση με την ΕΥΠ και πως τον Ιανουάριο του 2012 έλαβε το ποσό των 30.000 ευρώ από μυστικά κονδύλια. Το δημοσίευμα διέψευσε με δηλώσεις του ο κύριος Χίτος, ο οποίος ανέφερε ότι η απόδειξη που παρουσιάζει η εφημερίδα είναι πλαστή. Η μέρα των offshore εταιριών είναι η σημερινή για την ανάκριση στην υπόθεση του Άκη Τσοχαντζόπουλου. Πρώτος απολογήθηκε ο εμφανιζόμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Torcaso. Σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε ότι λειτουργούσε για λογαριασμό του κυρίου Ζήγρα, καθώς και ότι αν ήξερε ότι οι αγοραπολισίες γίνονταν με χρήματα από δωροδοκίες, δεν θα δεχόταν να τον εξυπηρετήσει. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ακολούθησαν δύο εκπρόσωποι της Μορέλια και της Bluebell. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί η κόρη του Άκη Τσοχαντζόπουλου και την Παρασκευή η σύζυγός του. Επηρεασμένοι από την κρίση δηλώνουν 7 στους 10 νέους στη χώρα μας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Focus. Το 76% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η μετανάστευση αποτελεί ιδανική λύση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.
Αρχίζει από σήμερα το πρόγραμμα κοινής δράσης των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Υγείας για την απομάκρυνση αλλοδαπών που στηβάζονται σε ενοικιαζόμενα σπίτια στο κέντρο της Αθήνας χωρίς να πληρούνται οι κανόνες υγιεινής και διαβίωσης. Επίσης θα ασκούνται διώξεις σε ιδιοκτήτες τέτοιων σπιτιών από τις αρχές σύμφωνα με το νέο αυστηρότερο νόμο. Νέα απόφαση για κούρεμα χρεών υπερχρεωμένου πολίτη. Αυτή τη φορά από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου στην Κρήτη, το οποίο κούρεψε κατά 74% χρέη άνεργου πατέρα δύο παιδιών. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από τον σεισμό μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι και είχε ως επίκεντρο την περιοχή 15 χιλιόμετρα ανατολικά της Ναυπάκτου. Στην διεθνή επικαιρότητα, η κυβέρνηση του Μάριο Μόντι στοχεύει να εισπράξει μέσα στο 2012 τουλάχιστον 21 δισεκατομμύρια ευρώ από την επιβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας, ο οποίος θα καταβάλλεται από φέτος και για το σπίτι που χρησιμοποιείται για ιδιοκατοίκηση, αναφέρει σήμερα ο Ιταλικός Τύπος. 9 πολίτες μεταξύ τους και ένα παιδί 10 ετών βρήκαν το θάνατο σήμερα από πυρά των κυβερνητικών δυνάμεων σε διάφορες συριακές κοινότητες. Η σπίσμα της ανάπτυξης ξένων παρατηρητών στη χώρα μεταδίδει το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο Ηλίας Πάθας θα είναι ο διαιτητής του τελικού του κυπέλου Ελλάδας ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον πρωταθλητή Ολυμπιακό που θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο στις 8.30 στο ΟΑΚΑ. Απόψε διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός για το Champions League μεταξύ της Real Madrid και της Bayern. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 10 παρατέταρτο από την ΕΤ. Ήταν οι ειδήσεις από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.